Διεθνών Σχέσεων Γιάννου Χαραλαμπίδη στη σημερινή της Κυριακής για την κόλαση στη Συρία όπου το οργανωμένο έγκλημα απαγάγει φοιτητέ τους ο οποίος η Τουρκία προορίζει για την πρώτη γραμμή του πυρός αλλά και για τρομοκρατικές δράσεις. Σε πραγματική κόλαση μετατρέπονται περιοχέ τη Βορειοανατολική Συρία λόγω τη δράση του τουρκικού στρατού και των Σύρων ανταρτών. Σε άρθρο του στη σημερινή τη Κυριακή, ο Γιάννου Χαραλαμπίδη αναλύει το έγκλημα που διαπράτσεται σε βάρο φοιτητών, του οποίου προορίζουν για τρομοκρατικέ δράσει. Συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων για απαχθέντε φοιτητέ που φτάνουν του 700. Οι απαχθέντε προέρχονται κυρίω από το Itlip University και το Sham International University. Κάποιοι έχουν απαχθεί από του δρόμου τη Σαρακέμπ, η οποία τέθηκε υπό τον έλεγχο του Συριακού στρατού. Σύμφωνα με το άρθρο τη σημερινή τη Κυριακή, οι απαχθέντε βρίσκονται σε αποθήκε τη πόλη Ιντλίμπ και Σαρακέμπ. Μάλιστα, η Άγκυρα επιδίδεται σε διπλωματικό αγώνα, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα για την ακύρωση έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αναφέρεται στα εγκλήματα που διαπράττει ο στρατό τη στη Συρία. Μάλιστα αναφέρεται ότι αντί για επιστροφή των προσφύγων στη Συρία, η Τουρκία ανάγκασε άλλες 290.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Οι απαχθέντε μεταφέρονται και σε άλλα στρατόπεδα. Εκεί αρχίζει η πλήση εγκεφάλου, οι εκτελέσει, η παροχή ουσιών και η ενσυνεχή αποστολή του σε επιχειρήσει αυτοκτονία. Κύριο στόχο είναι ο ακριβή εντοπισμό και η απελευθέρωσή του το συντομότερο. Οι Τούρκοι απειλούν θεού και δαίμονε για τη σχετική έκθεση και ισχυρίζονται ότι όλα όσα συμβαίνουν είναι έργα των τρομοκρατών. Στο μεταξύ, οι Συριακέ κυβερνητικέ δυνάμει ανακατέλαβαν μέχρι τώρα περισσότερα από 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφικών περιοχών στο πλαίσιο των πολεμικών επιχειρήσεων για τον έλεγχο των τελευταίων προπυργίων των ανταρτών στι επαρχιακέ περιοχέ του Ιντλίπ και του Χαλέπι. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που παρακολουθεί τι εξελίξει στα Συριακά μέτωπα τι τελευταίε 24 ώρε, έχουν περάσει στο Ιντλίπ 430 τουρκικά Στρατιωτικά οχήματα. Η ανάπτυξη νέων τουρκικών δυνάμεων έγινε τη στιγμή που αξιωματούχοι από την Τουρκία και τη Ρωσία συζητούσαν στην Άγκυρα της εξελίξει στην περιοχή. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό σταθμό Χαμπερτούρκ, οι συζητήσει κράτησαν τουλάχιστον τρει ώρε και πραγματοποιήθηκαν και κλεισμένων των θυρών στο Υπουργείο Εξωτερικών τη Τουρκία. Μένουμε στο θέμα. Είναι εδώ μαζί μα ο πολιτικό αναλυτή Γιάννο Καραλαπίδη για να συζητήσουμε ακριβώ το συγκεκριμένο θέμα. Καθώ πρόκειται προφανώ, καλησπέρα Γιάννο, για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και εικάζω ότι έχει τη σημασία του και οι περιοχέ στι οποίε έχουν συμβεί όλα αυτά τα οποία είδαμε και στο ρεπορτάζ. Πρόκειται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα και ήδη υπάρχει ομάδα των Ηνωμένων Εθνών που καταγράφει τα πάντα. Οι γονεί των απαχθέντων φοιτητών έχουν καταγγείλει και έχουν δώσει στοιχεία και οι πληροφορίες που έχω από την ομάδα είναι ότι θα πρέπει να βγει στη δημοσιότητα η όλη ιστορία διότι οι Τούρκοι πιέζουν έτσι ώστε να θαυτεί θα η υπόθεση διότι αντιλαμβάνεστε ότι παίρνει διαστάσεις γιατί οι Τούρκοι μαζεύουν τους φοιτητές, του, συγκεντρώνουν σε στρατόπεδα τους παρέχουν ναρκωτικά και άλλες ουσίες και είτε τους χρησιμοποιούν ως βόμβες σε επιχειρήσεις αυτοκτονίας ή στην πρώτη γραμμή. Από την πείρα μου ανάλογα πράγματα έχουν γίνει και στη Βοσνία από τους Ισλαμιστές. Ταυτοχρόνω, βεβαίω, θα πρέπει να επισημαθεί και το εξή. Ενώ η Τουρκία ισχυριζόταν ότι με τι στρατιωτικέ επιχειρήσει θα επανέφερε πληθυσμού στην περιοχή οι οποίοι είχαν εκτοπιστεί, αυτή τη στιγμή συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, ήδη συνταχθεί σε έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρει ότι από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχουν μετακινηθεί από τους Τούρκους 400.000 και τελευταία από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα 390.000. Με βάση τη θεωρία του Νεοκλήσα του Μαγκαρίτη, του καθηγητή, θεωρία του ξύφου και του επικισμού, δεν υπάρχει καμιά αφιβολία ότι υπάρχει πρόθεση από Τουρκία να γίνει επικισμό τη περιοχή, δηλαδή τη βορειοδυτική Συρία, από Τούρκου ή πληθυσμού φίλια προσκύμενου προ του Τούρκου. Ε, το δημοσίευμα από το πρωί με έχουν πάρει και διάφοροι φίλοι από το εξωτερικό, προκειμένου να γίνει ένα δίκτυο ώστε έτσι αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν ήδη συλληφθεί και επειδή επισκοπό δημοσιεύουμε του χώρου που είναι που είναι φυλακισμένοι να επέμβουν τα Ηνωμένα ΕΕ Έθνη και να επέμβουν άλλες κυβερνήσεις. Δυστυχώς από πλευράς κυπριακής κυβέρνησης δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον που κατά την άποψη μου θα έπρεπε να σηκώσει τον πύχη ψηλά διότι είναι θέμα ανθρωπιστικό, είναι θέμα το οποίο έχουμε ξαναζήσει, είναι το θέμα των αγνοωμένων για παράδειγμα και ότι είναι και θέμα πολιτικό και θέμα εγκλημάτων, εγκλημάτων πολέμου. Δηλαδή η Τουρκία συνεχίζει μια πολιτική δίπλα μα. Και δεν δικαιούμαστε να μην ενδιαφερόμαστε. Προφανώς. Ε, τώρα μου προκαλεί πραγματικά εντύπωση το πώς ε, καταφέρνει ε, η Αγκυρά ο Ερτογάν και η Τουρκία κατ' επέκταση ε, να ισορροπεί ε, σε αυτή την περιοχή πατώντας τις δύο βάρκες των ε, μεγάλων δυνάμεων διατηρώντας ε, ταυτόχρονα και τους δεσμούς της εξ όσων φαίνεται με το ISIS, έτσι. Ναι, διότι χρησιμοποιεί, έχουν ανοίξει τις φυλακές οι, οι, οι Τούρκοι Απελευθερώνουν του τρομοκράτε του ISIS, τους χρησιμοποιούν για τις συλλήψεις των φοιτητών και για τη δημιουργία ομάδων αυτοκτονίας ή ομάδων πρώτου γραμμής και ταυτοχρόνως τους εκπαιδεύουν για να τους στέλνουν στη Λιβύη και σε άλλες περιοχές γειτονικές προκειμένου η Τουρκία να ισχυρίζεται ότι εγώ δεν έχω καμιά σχέση. Βάζει δηλαδή μπροστά τον Άισι. Ρητορικά πολεμά, λέει, σε βάρο του Άισι. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι που κινεί τα νήματα πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία στην παρούσα φάση. Και αυτό ακριβώ αυτός ακριβώς είναι ο στόχο τη έκθεση την οποία ετοιμάζουν οι, ομάδες ομάδε των Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό και φωνασκεί η Άγκυρα, να ενταλίσθει εναντίον του και προσπαθεί να σκοτώσει αυτέ τι εκθέσει. Να μην βγουν ποτέ δηλαδή στην επιφάνεια. Μάλιστα. Γιάννο Χαραλαμπίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα πάρα πολύ σημαντικά έχεις καταθέσει και εδώ απόψε. Καλό σου βράδυ στο μεγάλο θέμα της παγκόσμιας επικαιρότητας.